Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας Ερών. Η κοπή της βασιλόπιτας διοργανώνεται ανελιπώς κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να βρεθούν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα και να ανταλλάξουν ευχές για μια δημιουργική και χαρούμενη νέα χρονιά. Για άλλη μια φορά συγκεντρωθήκαμε ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως για την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Φίλοι και μέλη του Συλλόγου ανταλλάξαμε ευχές, ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλον υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα στο φιλόξενο χώρο του Ελπίδα Resort για να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας με το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας και να ευχηθούμε στα μέλη και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2018. Η πρόεδρος Ρούλα Θεοδωρίδου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις δράσεις της χρονιάς που πέρασε και τις δράσεις που με τόσο εκπαιδευτικό μεράκι και ζήλο ετοιμάζονται για τη συνέχεια. Ξεκινάμε με την κοπή της Βασιλόπουλης στην Καθερωμένη και τη Δευτέρα στις 5 Φεβρουαρίου έχουμε μία εκδήλωση για ενημέρωση για σπουδές στην Γαλλία, στην οποία θα, κεντρική ομιλήτρια θα είναι η εκπρόσωπος του Γαλλικού Ινστιτούτου και συμμετέχουν φορείς της πόλης, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φυσικά, από τη στιγμή που πρόκειται για σπουδές στην Γαλλία, συμμετέχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του ΚΕΣΥΠ, το ΤΕΙ Σερών και το ΤΕΦΑ, καθώς επίσης και το ΙΕΚ. Στη συνέχεια έχουμε μέσα στο Μάρτι ένα διαγωνισμό γαλλικής ορθογραφίας για μαθητές του Δημοτικού και της πρώτης Γυμνασίου και το μήνα Απρίλη, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου θα έχουμε κρέπες στην Πλατεία Ελευθερίας. Τον Ιούνιο, όπως κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να κάνουμε γαλλικό θέατρο, θα έχουμε παράσταση το Intermezzo του Jean Giraudoux, γαλλικό θέατρο με συμμετοχή μαθητών μας από τα σχολεία της πόλης. Και φυσικά, κάτι το οποίο ήταν μέσα στα σχέδιά μας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος ευελπιστούμε ότι θα το πραγματοποιήσουμε και με την δική σας συμμετοχή, ήδη έχει δρομολογηθεί, εκδρομή στη Γαλλία, 30 Ιουνίου με 7 Ιουλίου. Βόρειο-Δυτική Γαλλία, Βρετάνη, Νορμανδία, πήγος του Λίγηρα και Παρίσι. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά όμορφες γαλλικές μελωδίες. Sous les cieux de Paris s'envolait un chant. Elle aimait d'aujourd'hui dans les quais des garçons. Sous les cieux de Paris marchaient des amoureux. Le bonheur se construit sur un effet pour elle.